Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σιρά. Χριστούγεννα σε καιρό κρίσης. Είδαμε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ πώς προετοιμάζονται και άλλες χώρες της Ευρώπης που νιώθουν στο πετσί τους εκεί οι πολίτες στην κρίση. Θέλουμε λοιπόν να νιώσουμε την εμπειρία μιας στολισμένης πόλης, αλλά με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Γίνεται. Νομίζω ότι οι Έλληνες είναι πιο ευρηματικοί από τους Πορτογάλους. Υπάρχει μια ιδέα που μάλιστα ήδη έχει εφαρμοστεί σε κεντρικότατο και εμπορικό δρόμο της Αθήνας, με στολίδια που αστράφτουν και λαμπειρίζουν, αλλά δεν καταναλώνουν καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τους Δήμους, ενώ είναι καλό και για το περιβάλλον. Ενώ παράλληλα και το αισθητικό αποτέλεσμα, όπως θα δούμε, είναι άρτιο. Σύντομα θα τα δούμε και στην Ερμού. Η μόδα της μέρης των Χριστουγέννων επιτάσσει χιλιάδες λαμπιόνια σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια, που έχουν ως αποτέλεσμα να καταναλώνονται χιλιάδες κιλοβατόρες ενέργειας. Μια μόδα δηλαδή πολυδάπανη και σε κάποιες περιπτώσεις κακόγουστη. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης και κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους χριστουγεννιάτικων στολισμών είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ο κύριος Λευτέρης Ραυτόπουλος είναι ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες φροντίζει τη διακόσμηση κεντρικών δρόμων και σημείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος όμως δεν θα χρησιμοποιήσει χιλιόμετρα καλωδίων και φωτιστικών μέσων για να ομορφύνει την πόλη. Κάναμε μία εφεύρεση. Αυτός ο οικολογικός 100% τρόπος διακόσμησης είναι ότι εκμεταλλευόμεθα τη στυλπνότητα αυτού του υλικού. Έχει τη δυνατότητα να απορροφά φωτισμό από τον άλλον υπάρχοντα φωτισμό. Και έτσι δεν χρειαζόμαστε πλέον κατανάλωση. Τα ωφέλη από αυτού του είδους το στολισμό είναι πολλά, καθώς το κόστος του αντιστοιχεί μόλις το 1 τρίτο του φθηνότερου στολισμού με ηλεκτρισμό. Η τοποθέτηση γίνεται από ανειδίκευτους εργάτες και όχι ηλεκτρολόγους, είναι ανθεκτικό και αντέχει τουλάχιστον για 10 χρόνια, ενώ κατασκευάζεται κατά 90% στην Ελλάδα από Έλληνες και εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Πέρυσι δοκιμάστηκε πιλωτικά στο Κολωνάκι και σε ένα κεντρικό δρόμο της Γερμανίας, ενώ φέτος κοσμεί ήδη την στο Άρσα, ένα από τα δημοφιλέστερα και ιστορικά εμπορικά σημεία της Αθήνας. Φέτος οι καταστηματάρχες της ΤΟΑΣ μοιράστηκαν το συνολικό κόστος της διακόσμησης που στήχησε μόλις 1.500 ευρώ και ελπίζουν στην προσέλκυση του αγοραστικού κοινού. Προσπαθούμε στις δύσκολες αυτές στιγμές μήπως τυχόν και μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα στα μαγαζιά. Διότι εδώ μέσα είναι πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία να σας πω ότι δεν κάνουν σεφτέ. Με λίγα πραγματάκια, λίγα λεφτά. Φροντίσαμε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να στολίσουμε τη ΣΤΟΑ. Εξίσου όμορφη. Τις επόμενες ημέρες οικολογικά θα στολιστούν και άλλα σημεία της Αθήνας, ελπίζοντας πως τα ηλεκτρικά στολίδια κάποια στιγμή θα αποτελέσουν παρελθόν. Πάρα πολύ όμορφα τα βρίσκω. Λοιπόν, τώρα νομίζαμε ότι τα έχουμε δει όλα, αλλά να πυροβολείται, Κατερίνα, με τόσο μένος μία μεσογειακή φώκια και μάλιστα με κυνηγετικό όπλο, είναι μάλλον πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος η μεσογειακή φώκια που πυροβολήθηκε στη Ρόδο με 9 βολές φαιρεσία. Βλέπουμε και την εικόνα από αυτές που χρησιμοποιούνται για τα αγριογούρουνα. Mm-hmm. Εντοπίστηκε στη βραχονισίδα Καράβολα νοτιοδυτικά της Ρόδου. Επιλήφθηκε η ΜΟΜΑ αμέσως, η αρμόδια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εξέτασε και το ζώο και διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα ενήλικο υγιέστατο αρσενικό με μήκος 2,5 μέτρα και βάρος περισσότερο από 300 κιλά. Το ζώο έφερε λοιπόν τραύματα στο κεφάλι, ενώ τώρα ζητούν από την τοπική κοινωνία να δώσει πληροφορίες για τους δράστες. Μάλιστα. Απίστευτο και αψυχολόγητο κίνηση. Είναι τώρα ανεξήγητος ο λόγος που πυροβολήθηκε η φώκια, δεν είναι τόσο ανεξήγητο γιατί θανατώθηκαν 187 βόες στην Κίνα. Είναι πανάκριβο το δέρμα του. Στη μαύρη αγορά, μάλιστα, πωλείται πάρα πολύ ακριβά για κατασκευή πολυτελών αξεσουάρ ένδυσης. Οπότε ο λόγος είναι καθαρά κερδοσκοπία. 187 δέρματα βόα βρέθηκαν σε ευνηδιαστικό έλεγχο που έκανε η αστυνομία σε φορτηγό στην Νότια Κίνα. Ήταν προσεκτικά κρυμμένα μέσα σε χαρτοκιβώτια και πλαστικές σακούλες. Τα βλέπουμε, είναι ενιαία τα κομμάτια. Πρόκειται για παράνομη βεβαίως διακίνηση και θανάτωση των ερπετών. Μια πράξη που απαγορεύεται καθώς το συγκεκριμένο είδος είναι προστατευόμενο και υπάγεται στη σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ ως απειλούμενο είδος. Μια σύμβαση που έχει προσυπογράψει και εκείνα το 1988. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε πιο ευχάριστες ειδήσεις και στις δράσεις του ΣΚΑΙ για αυτό το Σαββατοκύριακο που συνδυάζουν και βουνό και θάλασσα. Όσοι ενδιαφέρονται να τραβήξουν για τη θάλασσα μπορούν να κατέβουν στο Μαραθώνα, στο Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά, όπου γίνεται δράση καθαρισμού, η οποία συνδυάζεται με παρατήρηση πουλιών από τις 9 το πρωί την Κυριακή μέχρι τις 11.30. Τα τηλεσκόπια θα είναι εκεί ανοιχτά και οι εθελοντές με τη βοήθεια ειδικών θα βιώσουν μια ξεχωριστή εμπειρία παρακολούθησης πουλιών. Ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά δράση καθαρισμού στην περιοχή δικαστικά. Mm-hmm. Τώρα, την ίδια μέρα, δράση καθαρισμού θα γίνει και στον ποταμό Ευρώτα στη Λακωνία. Ενώ τη Δευτέρα, καθαρισμός και δενδροφύτευση μαζί θα γίνει στο Κορδελιό Θεσσαλονίκη.
ανήκει στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τώρα, αν θέλουμε να πάρουμε τα βουνά, έχουμε αναδάσωση την Κυριακή, Sky και SPAP. Οργανώνουν την πρώτη δράση αναδάσωσης στην Πεντέλη για φέτος με 22.000 δέντρα και φυσικά έπεται συνέχεια. Μάλιστα, δράσεις για όλα τα γούστα. Οι παράπλευρες επιπτώσεις τώρα του πυρηνικού ατυχήματος στην Ιαπωνία δεν έχουν τέλος, δυστυχώς, Κατερίνα. Τώρα ανιχνεύθηκαν ραδιενεργά στοιχεία και στο βρεφικό γάλα. Η αποκάλυψη αυτή πραγματικά σόκαρε τους Ιαπωνέζους, φαντάζομαι όχι μόνο, που δεν πίστευαν ποτέ ότι θα υπήρχε πρόβλημα σε ένα τόσο ευαίσθητο προϊόν. Mm-hmm. Βρέθηκε σε βρεφικό γάλα σκόνη καίσιο 134 και 137, το οποίο είναι μεν κάτω από τα όρια, ωστόσο φυσικά δεν είναι ασφαλές για τα βρέφη. Τα καταστήματα πλέον στην Ιαπωνία πιέζονται να τοποθετούν σήμανση με την περιοχή προέλευσης των τροφίμων. 400.000 συσκευασίες βρεφικού γάλακτος σε σκόνη αναγκάστηκε να ανακαλέσει η κορυφαία Ιαπωνέζικη εταιρεία Meiji, καθώς ανιχνεύθηκε καίσιο 134 και 137 και τα δύο ραδιενεργά στοιχεία από τη διαρροή στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα. Η εταιρεία παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει σε πόσα από τα κουτιά υπάρχει πρόβλημα και αναγκάστηκε να ανακαλέσει όλη την παρτίδα που παρήγαγε μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου και διακινήθηκε από τον Ιούλιο του 2011 με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο του 2012. Όταν το άκουσα, αμέσως κοίταξα τον τύπο του γάλακτος που χρησιμοποιούσα. Αγοράζω Meiji, αλλά ευτυχώς διαφορετικό είδος. Ωστόσο, θα σταματήσω να το χρησιμοποιώ άμεσα. Δεν ξέρουμε πια τι να πιστέψουμε. Νομίζαμε ότι τα τρόφιμα ήταν ασφαλή και απλώς αποφεύγαμε όσα είχαν προέλευση από τη Βόρεια Ιαπωνία. Δεν πίστευα ποτέ ότι το γάλα θα είχε επηρεαστεί. Τα επίπεδα του ραδιενεργού καισίου, βέβαια, που μετρήθηκαν ήταν 31 μπεκερέλ ανά κιλό. Κάτω από τα όρια ασφαλείας που θέτει η Ιαπωνέζικη κυβέρνηση. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν ασφαλές να δοθεί αυτό το γάλα σε βρέφη. Μετά την ανάκληση παρτίδων ρυζιού, ψαριών και μοσχαρισιού κρέατος που είχε επιμολυνθεί με ραδιενέργεια, είναι η πρώτη φορά που χτυπά καμπανάκι κινδύνου και για βρεφικές τροφές.